Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το παρόν όμως σχέδιο που στην ουσία αφορά την αντικατάσταση του παλιού τέλους χαρτοσύμου από ένα νέο ψηφιακό τέλος συναλλαγής μας έρχεται σε μια συγκυρία όπου η οικονομία της χώρας και ιδιαίτερα οι μεσαίες και ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις βρίσκονται σε τρομερά δυσχερή κατάσταση. Τα στοιχεία που έχουμε από ανεξάρτητους φορείς, για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστοποιούν αυτό με πολλαπλούς τρόπους. Επίσης έχουμε το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο παραμένει για τουλάχιστον 2 χρόνια το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες σύμφωνα με όλες τις μελέτες κοινής γνώμης. Η ακρίβεια είναι κεντρικό ζήτημα και είναι σημαντικό όταν συζητάμε το παρόν νομοσχέδιο να έχουμε υπόψη μας ότι έρχεται μέσα σε μια συγκυρία και σε ένα πλαίσιο όπου οι πολίτες αγωνίζονται καθημερινά για να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα ακρίβειας το οποίο δεν λέει να σταματήσει και το οποίο χειροτερεύει μέρα με τη μέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια είναι αυτή η κατάσταση πέρα από τις ικανότητες των πολιτών να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αύξηση των τιμών αλλά και στην μη επαρκή αύξηση των μισθών τους. Πρέπει εδώ επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι η χώρα έχει τη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση πραγματικά δυσχερή σε σύγκριση με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχει το δεύτερο χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και βαίνει ταχαίως προς το να αποκτήσει το χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα, μάλιστα κεντροδεξίες εφημερίδες διακεκριμένες όπως η Financial Times είχαν γράψει ένα άρθρο στο οποίο έλεγαν ακριβώς αυτό, δηλαδή πρόκειται για εφημερίδες οι οποίες έχουν υποστηρίξει την κυβέρνηση και τις πολιτικές της κυβέρνησης, ταυτόχρονα όμως αυτές οι έγκριτες ξένες εφημερίδες υπογραμμίζουν το γεγονός ότι παρά το ότι η κυβέρνηση επέρεται για επιτεύγματα στην οικονομική πολιτική, ότι το κατακεφαλήν εισόδημα του μέσου Έλληνα σε σχέση με την Ευρώπη είναι το προτελευταίο και πάει να γίνει το τελευταίο. Επίσης έχουμε σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ιδίως των μεσαίων και ασθενέστερων στρωμάτων, αναφορικά με την υγεία. Υπόθηκε και νωρίτερα, είναι πραγματικό. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα για την υγεία από την τσέπη του πολίτη. Δηλαδή αυτά που δεν καλύπτει το κράτος. Είναι 34%. Με μεγάλη διαφορά είμαστε χειρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ταυτόχρονα με ακόμη πιο μεγάλη διαφορά ο μέσος Έλληνας δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες της υγείας. Και σας υπενθυμίζω ότι έχει κυκλοφορήσει και μία έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του περασμένου χρόνου, του 2023, η οποία έδειχνε πως πάνω από 16% των Ελλήνων δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας. Και ο πρώτος λόγος γι' αυτό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αυτή έρευνα, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να αποκτήσουν αυτή την πρόσβαση. Είναι η φτώχεια. Αυτό προσδιορίζει η έρευνα η συγκεκριμένη. Και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, 16% δεν έχουν πρόσβαση στην Ελλάδα, στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από 1%. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν χρειάζεται ένας θεαματικός ρυθμός ανάπτυξης για να μπορεί ο μέσος πολίτης να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες του κράτους όπως είναι οι υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται το παρόν νομοσχέδιο το οποίο αφορά έναν έμεσο φόρο. Οι φόροι χωρίζονται σε έμεσους και άμεσους. Οι έμεσοι φόροι έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιοι. Και δεν είναι κοινωνικά δίκαιοι γιατί και ο εκατομμυριούχος και ο φτωχός
θα πληρώσει το ίδιο για να βγάλει την ταυτότητά του, που υπόκειται σε τέλος χαρτοσύμου. Και ο εκατομμυριούχος και ο πιο φτωχός θα πρέπει να πληρώσουν το ίδιο για να διεκπεραιώσουν κάποιες συμβάσεις τις οποίες υπογράφουμε το δημόσιο. Το τέλος χαρτοσύμου, το οποίο στην περίπτωση της χώρας μας εισήχθη με τον Βενιζελικό νόμο του 1931, στον οποίο αναφέρεται και το νομοσχέδιο, είναι πραγματικά ένα πολύ παλιό φορολογικό εργαλείο. Στην Ευρώπη έχει αρχίσει να εισάγεται από το 17ο αιώνα και διαφέρει από τους βασικούς έμεσους φόρους στη χώρα μας, που είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος κατανάλωσης, στο ότι δεν χρεώνεται ο φόρος αυτός όταν οι πολίτες ξοδεύουν λεφτά, καταναλώνουν χρήματα, αλλά χρεώνεται ως έμεσος φόρος, ως μη κοινωνικά δίκαιος φόρος, όταν διεκπεραιώνουν κάποιες συναλλαγές είτε μεταξύ τους είτε με το δημόσιο. Κυρίως αφορά την υπογραφή συμβολέων και συμβάσεων που γίνονται εντός μιας οικονομίας. Αυτός είναι ο ρόλος του φόρου. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για αυτό το φόρο να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι είναι ένας φόρος μη δίκαιος κοινωνικά, είναι κοινωνικά άδικος, γιατί είναι ίσως ανεξάρτητα από την ικανότητα του πολίτη να πληρώσει, σε αντίθεση με το φόρο εισοδήματος, για παράδειγμα, όπου οι πλούσιοι πληρώνουν περισσότερα, ή τουλάχιστον πρέπει να πληρώνουν περισσότερα, και οι φτωχοί πληρώνουν λιγότερα. Και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι έρχεται τώρα αυτό το νομοσχέδιο εν μέσω μιας κατάστασης όπου τα μεσαία και ασθενέστερα οικονομικά στρώματα βρίσκονται σε τρομερή δυσχέρεια. Λοιπόν, έχοντας πει αυτά, θα πρέπει να ξεκινήσω σχετικά με το νομοσχέδιο αναφερόμενος στο στοιχείο του υφέρποντος αυταρχισμού που φαίνεται να συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, και αναφέρομαι στη διαδικασία διαβούλευσης. Η διαδικασία διαβούλευσης είναι μία άμεσο δημοκρατική διαδικασία. Οι νόμοι που σκοπεύει, τα νομοσχέδια μάλλον που αποβλέπει να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή, περνάνε για 2 εβδομάδες συνήθως μέσα από μία διαδικασία ανοιχτής δημόσιας συζήτησης μέσω του διαδικτύου. Εδώ το νομοσχέδιο αυτό έχει 49 άρθρα, αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας. Όμως στην διαβούλευση παρουσιάστηκαν 42 άρθρα, δηλαδή περίπου το 1/6 του νομοσχεδίου έλειπε. Αυτά τα άρθρα δεν υποβάλλονται στη διαβούλευση. Από τα 42 άρθρα όμως που υποβλήθηκαν σε διαβούλευση, το 2, 11, 18, 22, 23, 25 κτλ. 18 άρθρα φέρουν το σημείωμα ότι δεν είναι ανοιχτά σε διαβούλευση. Απαγορεύεται δηλαδή στους πολίτες να εκφράσουν άποψη για αυτά τα άρθρα. Κατά συνέπεια, το μισό νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας δεν έχει υποβληθεί σε ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης, εν μέρη διότι η κυβέρνηση έφερε και άλλα άρθρα τελευταία στιγμή, όπως κάνει συνήθως, και αυτά δεν δόθηκαν εν καιρό στους πολίτες για να τα συζητήσουν, αλλά και εν μέρη επειδή στη σοφία της η κυβέρνηση αποφάσισε ότι 18 από τα 42 άρθρα που υποβλήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση δεν πρέπει να συζητηθούν. Τι δημόσια διαβούλευση είναι αυτή? Και μάλιστα πολλά από αυτά αφορούν μέρη της, του καινούριου ψηφιακού τέλους που έχουν άμεσο αντίκτυπο πάνω στους πολίτες. Τώρα για το θέμα του φόρου αυτού από δημοσιονομική και οικονομική σκοπιά. Θα επανέλθω ξανά σε κάποια διοικητικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα, αλλά από δημοσιονομική σκοπιά η κυβέρνηση έρχεται και με την προπαγάνδα που συνοδεύει την εισαγωγή αυτού του νομοσχεδίου λέει ότι μειώνεται σε το τέλος, το τέλος χαρτοσύμου δεν αντικαθίσταται απλώς με ένα ψηφιακό τέλος. Αυτό συμβαίνει και καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των περιπτώσεων. Το τέλος χαρτοσύμου όπως το ξέραμε παλιά τώρα θα ψηφιοποιηθεί. Αυτή είναι η βάση της αλλαγής που επιφέρει το νομοσχέδιο. Αυτό όμως που επίσης λέει η κυβέρνηση είναι ότι καταργεί κάποιους παλαιότερα τέλη χαρτοσύμου σε ένα φάσμα από πάρα πολύ μικρά, μιλάμε για ψίχουλα τώρα, 500 περιπτώσεων. Και κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, υπόθηκε και νωρίτερα, θα το πω και εγώ σε λίγο, πράγματι αφορούν καταργήσεις οι οποίες εξυπηρετούν
μεγάλες επιχειρήσεις ή εξυπηρετούν τους ισχυρούς στην ελληνική οικονομία και όχι τους αδύνατους. Αλλά το ζήτημα που επίσης εμφανίζεται με την κατάργηση αυτή είναι ότι υποτίθεται πως η κατάργηση αυτή θα έπρεπε να έχει μια επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Καταργείς 500 φόρους. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα χάσει λεφτά. Η έκθεση του λογιστήριου του κράτους δείχνει ότι το κράτος θα χάσει δραχμή. Άρα τι καταργήσεις είναι αυτές? Είναι καταργήσεις φόρων για τα μάτια. Τι συμβαίνει? Λέει 32 εκατομμύρια ο κύριος Θεοχάρης. Αν είναι 32 εκατομμύρια, είναι πάρα πολύ λίγα. Μιλάμε για ελάχιστα ποσά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό με κάτι άλλο που λέει η έκθεση, που είναι ότι η εισαγωγή του τέλους αυτού του ψηφιακού θα αυξήσει, λέει, την εισπραξιμότητα των σχετικών δημοσίων εσόδων. Με άλλα λόγια, προσέξτε εδώ, έρχεται η κυβέρνηση και μιλάει για κατάργηση φόρων σε πάρα πολύ μικρό επίπεδο, από ό,τι φαίνεται, με βάση τα 32 εκατομμύρια που αναφέρονται, αλλά η έκθεση του λογιστηρίου του κράτους δεν δείχνει τίποτα θεαματικό. Απ' την άλλη, όμως, το μέτρο αιτιολογείται από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ως ένα μέτρο το οποίο θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους. Και στην πραγματικότητα αυτό θα κάνει. Με άλλα λόγια, αν το δείτε από τη σκοπιά του πολίτη και όχι της δημόσιας διοίκησης, από τη σκοπιά του πολίτη, ο πολίτης με το μέτρο αυτό θα φορολογηθεί περισσότερο. Σε συνθήκες όπου υπάρχει μια μόνιμη κρίση ακρίβειας και στην οποία οι μεσαίες και ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσκολίες όσον αφορά τις σχέσεις τους με το δημόσιο. Ας πάμε τώρα σε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα, διότι δεν πρόκειται για μια συζήτηση θεωρητική. Πρόκειται για μια συζήτηση πρακτική. Ένα από τα μέτρα που εισάγει το νομοσχέδιο είναι στο άρθρο 21 και που αφορά τα μόνιμα, τα πάγια. Το πάγιο ψηφιακό τέλος, το άρθρο 30, με συγχωρείτε. Στο άρθρο 30. Λοιπόν, το άρθρο 30 πράγματι αναφέρει μια σειρά από πάγια τέλη τα οποία οι πολίτες πρέπει να χρεώνονται για να διεκπαιρεώσουν κάποιες υπηρεσίες στο δημόσιο. Για παράδειγμα, να εκδώσουν μια ταυτότητα, για να βγάλουν διαβατήριο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, που χρειάζονται διαβατήριο και που βγάζουν διαβατήρια. Επίσης, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που χρειάζονται διαβατήρια για να διατηρήσουν την επαφή τους και με τη χώρα μας. Και το τέλος για τα διαβατήρια εδώ, το τέλος χαρτοσύμου, παραμένει το ίδιο με αυτό που υπήρχε, είναι στα 22 ευρώ, όμως συνολικά τα έξοδα για την έκδοση διαβατηρίου μαζί με αυτό το υψηλό τέλος χαρτοσύμου φτάνουν τα 84,40 ευρώ για να εκδοθεί ένα διαβατήριο. Στην Ισπανία, ξέρετε, αυτό είναι το ίδιο κόστος, φτάνει στα 30 ευρώ. Δηλαδή, έχουμε ένα από τα ακριβότερα κόστη έκδοσης διαβατηρίου στη χώρα. Το 2022, πριν δύο χρόνια, η εφημερίδα της αρέσκειας πολλών μελών της κυβέρνησης, η Καθημερινή, δημοσίευσε μια μελέτη που έχει τίτλο «Εμείς οι μοναδικοί Έλληνες». Και συγκριτικά δείχνει ότι η Ελλάδα έχει το ψηλότερο κόστος έκδοσης διαβατηρίου στη χώρα. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και μέσα και έξω από τη χώρα. Δεν είναι θέματα που αφορούν μια μικρή ομάδα πολιτών. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο που είναι εντυπωσιακό. Για τα παιδιά κάτω των 14 ετών, τα διαβατήρια εκδίδονται ανατριετία υποχρεωτικά. Επειδή χρειάζονται καινούριες φωτογραφίες, τα παιδιά αλλάζουν στην όψη τους κτλ. Ωστόσο, το ψηφιακό τέλος και το τέλος έκδοσης του διαβατηρίου παραμένει τεράστιο, είναι στα 79 ευρώ. Δηλαδή, ένας πολύτεκνος, ο οποίος έχει τρία παιδιά, για να βγάζει διαβατήρια στα παιδιά του, θα πρέπει κάθε χρόνο να καταβάλει μόνο για αυτό το πράγμα 100 ευρώ. Και έρχεται εδώ το τέλος και μένει ίδιο.
μιλάμε για μια επιβάρυνση φορολογική η οποία είναι μεγάλη για κάποιες σημαντικές κατηγορίες πολιτών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης, απαράδεκτα μεγάλη. Έχουμε τριπλάσιο δηλαδή κόστος έκδοσης διαβατηρίων σε σχέση με την Ισπανία, μια χώρα η οποία είναι πλουσιότερη από εμάς. Και την ίδια στιγμή αυτός ο φόρος δεν επιφέρει τεράστια έσοδα στο δημόσιο. Επιβαρύνει δηλαδή δυσανάλογα τους πολίτες οριζόντια με ένα ταξικό τρόπο και δεν εξυπηρετεί σημαντικά τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου. Αυτό είναι και παραλογισμός, αλλά είναι και έκφραση μιας νοοτροπίας δημόσιου αυταρχισμού, ότι ο πολίτης πρέπει να πληρώνει πολλά για να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του με το δημόσιο. Δεν πρέπει να ελαφρύνεται. Εμείς θεωρούμε από την πλευρά της πλεύσης ελευθερίας ότι αυτό είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο χάνει μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Και η ευκαιρία αυτή ήταν να μειώσει το τέλος χαρτοσύμου, δεδομένου ότι τώρα θα εισαχθεί μια νέα τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία για την ίσπραξη αυτού του τέλους, σε ένα φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ακριβές. Η κυβέρνηση δεν το κάνει, κινείται από μια καθαρά φόροεισπρακτική νοοτροπία. Θέλει ταυτόχρονα να παρουσιάσει το νομοσχέδιο αυτό ως μια, το είπε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ως μια μεταρρύθμιση, η οποία δεν είναι στην πραγματικότητα μεταρρύθμιση, είναι μια πολύ περιορισμένη αλλαγή για να χαρακτηριστεί ως κάτι τέτοιο, και η οποία σχετίζεται με μια σημαντική μείωση φόρων. Πρόκειται για μια οριακή, στην καλύτερη περίπτωση, μείωση φόρων, η οποία όμως, λόγω του ότι οι συναλλαγές τώρα θα γίνονται με πιο αυστηρό τρόπο, θα στοιχήσουν στον πολίτη περισσότερα. Σε ένα καθεστώς όπου ο φόρος χαρτοσύμου είναι ήδη πάρα πολύ ψηλός για ένα πολύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών. Θα επιφυλαχθώ να αναφερθώ σε περισσότερα παραδείγματα. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης υπήρξε από πολλούς εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμαρτυρία για το γεγονός ότι υπάρχει ψηλό τέλος χαρτοσύμου στην έκδοση δανειακών ομολόγων, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. Το καταγγέλνουν αυτό ως μια αντιαναπτυξιακή προσέγγιση. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά θα επιφυλαχθώ να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε αυτό το παράδειγμα στις επόμενες συνεδριάσεις. Προς το παρόν πάντως η στάση μας είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτική, διότι δεν νομίζουμε πως πρόκειται για μία μεταρρύθμιση. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για άλλη μία φόροεισπρακτική προσέγγιση της δημοσιονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση, η οποία έρχεται να πραγματοποιηθεί εις βάρους του συμφέροντος των μεσαίων και των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Ευχαριστώ.